Πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες. Ότι είναι το μέρος εδώ αρχαιολογικό. Τι αρχαιολογικό. Όχι εδώ, στο Μικρογιάλι λένε ότι είναι, έχει κάτι, βρίσκω κάτι κεραμίδια, κάτι που έχουν βρει και το έχουν σαν... Ναι. Γιατί εδώ δεν φορτώνουν τα κάικερα με κεραμίδια και φεύγουν από εδώ, το Μικρογιάλι. Μικρογιάλι ή Ζόρκο. Μικρογιάλι. Ζόρκο, λεμόνια. Ζόρκο, το ξέρω, λεμόνια. Ρε Μικρογιάλι, τα κεραμίδια. Αυτό πότε φορά τα ακούω από σένα. Τι λες τώρα. Δεν ξέρω, από σένα τα ακούω από εδώ δεν ήταν το Ζόρκο. Εμείς παλιά εδώ πέρα, να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν ο Σιδώντας, το Βαρύδι, το Βιτάλι, όλοι εκεί πάνω ζούσαν, είχε τέσσερις ενορίες. Που δεν ήταν μακρινές αποστάσεις, είχαν κονάκια εδώ, για να μοιράσουν τη διαδρομή, για να πάνε πιο κάτω ακόμα, να οργώσουν, να αλωνίσουν, να θερήσουν. Εγώ τα πρόλαβα όλα αυτά εδώ με αμπέλια, με καλλιεργειό τους, όλα, το τελευταίο τετραγωνικό, όταν ήμουν 10 χρονών. Ναι. Αλλά μετά λίγο-λίγο έφυγε, φύγανε ο κόσμος για την ξενιτιά, μαζευτήκαν στην Αθήνα, άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι τα παρατήσανε για καλύτερη ζωή. Ναι, οπωσδήποτε έκαναν κάτι πιο καλή ζωή. Τι να σου κάνει αυτό πέρα, τι να βγάλει αυτό το πράγμα εκεί τώρα, τι να βγάλει ρε Βαγγέλη. Μονάχα όλα. Άμα τα μετρήσεις, πιάνεις από εκεί δύο εκεί πέρα, τρία, τέσσερα από εκεί πέρα που είναι μια σικιά, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε και ένα πιο πίσω εκεί στη Βρύση, εδώ πάνω, δεκαέξι σπίτια, χωριό ολόκληρο. Σπίτια, αυτά είναι κονάκια. Το χαμηλό είναι καλό γιατί ήταν ζεστό. Δεν θέλουν να έχει πολύ ψηλό. Εκεί είδα στα δύο μέτρα, δύο και κάτι. Και οικονομία στην πέτρα και χαμηλό για πιο ζεστό. Γιατί άμα υψηλό τάβανο είναι κρύο το σπίτι. Αλλά εκεί μέσα δεν έμενε, μόνο για, ήταν για τα πανηγύρια. Όχι, έτσι. Ακινήσα! Από εκεί λέγεται μια περιοχή Κιλίζα, λέγεται Μπάμπο, λέγεται Βορεινέζα, λέγεται Ντάρδιζα. Είναι αρβανίτικη η ονομασία. Είναι Αχλάδια. Η Ντάρδιζα λέγεται Αχλάδι. Κρογιάλι, ζάστανο από εδώ. Τρύπες, οι τρύπες του Αβέρχου που λένε. Είναι ένα μέρος, είναι ένας βράχος και έχει δύο σαόκια είναι. Και βλέπουν τη θάλασσα κάτω. Το έχουν φτιάξει το και μπορεί να πας. Το Ζόργο έχει περπατητέ που έχουν έχει στο δρόμο και πηγαίνουν. Πολλοί πηγαίνουν από το Ζόργο. Για τα χαμόζια. Εδώ πέρα εμείς έχουμε χτήματα από εδώ και πηγαίναμε κάτω από εδώ. Και εδώ με πατούσες εδώ, έπρεπε παιδιά, γέροι, κουβέντα εδώ. Εδώ είχε ένα νεράκι που πέρανε νερό που ποτίζαν και κάναμε. Μετά την εκκλησία κάναμε και χαιρετούρα που λέμε. Όπως είσαι σε ένα χωριό, πας χαιρετάς στα σπίτια και εδώ τα ίδια. Βγάζανε κρασάκι, τυράκι, αβουλάκια που ήταν δες, μετά το Πάσχα, ήταν μια χαρά. Ναι, όλη μέρα εδώ και χορό. Εδώ γινόταν και χορό εδώ πέρα. Μετά από την εκκλησία, έχοντας τα όργανα και χορεύανε εδώ πέρα. Βάζω εδώ και πάρτε και ένα τυροκάκι. Ελάτε να σκεράσουμε και κρασάκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και το χρόνο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και το χρόνο. Σήμερα τι έγινε, καλά. Πας παντού. Γυρίζει τον κόσμο όλο. Τον Νικόλα δεν βλέπω. Έλα ρε Νικόλα. Εσύ είσαι βασικός. Έλα τα παιδιά. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Το φακό, το φακό. Είσαι καλεσμένος σπίτι, θα έρθεις να πιούμε από το ένα και νερό. Έχουμε κάνει ετοιμασίες. Πέρασε, χτυπάει ο ίδιος. Έκα, ως το...
Ελάτε μέσα, έχει ζέστη. Πράσι να είναι παραδείγματος. Από το μοναστήρι. Χρόνια πολλά, να κάτσω εδώ δίπλα. Πάω, θα κάνει μια γύρω. Κουβαλάνε. Τι να κάνω. Τρεις φορές το χρόνο το κάνουμε αυτό. Τώρα το Αγίου Πνεύματος, μου ήταν ένα τσισάκι το Αγίου Πνεύματος, αυτό το αθώο είναι πανηγύρι. Παλιά εδώ γινόταν και όρο. Μπαίνανε εδώ στο σπίτι μέσα. Εδώ η γειτονιά μας είναι 7-8 σπίτια. Το βράδυ είχαμε το καμπεράκι αν έχει τα ακουστά με το ωραίο του βιολί. Ήταν οι τσατίδες, ήταν και άλλοι πολλοί. Και βάζα το χορούς μέσα στα σπίτια. Ο Βαρβαρίτσος εδώ τα θυμάται. Έτσι, Βαρβαρίτσο, πες και εσύ κάτι. Είναι έτσι που θα λέω. Μωρέ, εντάξει. Μέχρι πρωία. Ωραίο πανηγυράκι. Αυτό πανηγύρι. Το εδώ είναι γιορτή. Έλα, ρε, είναι χειρά τώρα. Θα σε και του 23 του μηνός πάλι, της Κουμούλου που λέμε, είναι πάλι άλλο πανηγύρι που γιορτάζει όλο το χωριό. Είναι η εκκλησία του χωριού. Και γιορτάζει όλο το χωριό πάλι με χορούς και τέτοια. Ο Μπαρμπαμίτσος εκεί χορούς, κάθε χρόνο βγαίνει χορός στο σπίτι. Πόσα σπίτια έχει το χωριό εδώ? Ναι, καμιά 25 αριά. Αλλά τα κατοικήσια δεν είναι πιο πολλά, τα μόνιμα. Είναι γεροντάκια όμως. Και το κάνεις εσύ, μηδέν παραγωγή, με τη συνταξούλα. Πρόβλημα, σοβαρό. Όπως είναι όλα τα χωριά. Εδώ οι στενιές που ήταν. Μου λέγανε ιστορίες, μου έχουν πει ιστορίες στενιές. Εδώ έρχονται οι στενιώτες και γλιτώσαν. Οι πολλοί στενιώτες ήταν εδώ στα σπίτια μας και τους φιλοξενούσαν και τρώγανε. Με εκεί τρεπούτησαν τα πολύ του κρατιώτησαν δηλαδή, αλλά με εκεί τους αναπλεί εγώ λέει το Μπαρμπαγιάνι, τη Μαρδίτσα λέει έχω πάρει το κύλι εσύ στο σπίτι. Ναι. Πάμε τώρα Βαγγέλη και σε αυτά. Έλα παιδιά, έλα, έλα τα ψέματα. Έλα Παντελή. Πρώτα εσύ και μετά. Όχι, είναι από εδώ είναι τα μικρά παιδιά. Συνόμοι θα σε προσπάθουμε. Χρόνια πολλά! Γιώργο, έχει μια θέση εκεί, να κάτσεις εκεί, να κάτσεις. Έχει μια θέση άλλη. Βαγγέλη, θα κατήσω όσο τελευταία. Κάνε με ένα χώρο. Πώς το φάμε εγώ. Είσαι καλά.